Ήταν όλοι εκεί, στον τελευταίο αποχαιρετισμό, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Συγχωριανοί από τη Μόρνα Πιερίας, παλιοί μαθητές και φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια και αλλού, συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι και απλός κόσμος. Όλοι ήταν συγκινημένοι για το δάσκαλο που έφυγε από τη ζωή, για τον παιδαγωγό που τίμησε τα ελληνικά γράμματα και την παιδαγωγική επιστήμη, βαδίζοντας ακέραιος και ευθυτενής στα χνάρια των παλαιών μεγάλων παιδαγωγών, μαθητής των οποίων υπήρξε. Το Ινστιτούτο Νεολικών Σπουδών αποχαιρέτησε σήμερα τον μεγάλο φίλο του, τον πολύ αγαπητό φίλο του, τον Χρήστο Τσολάκη. Έναν άνθρωπο που στάθηκε κοντά στο Ίδρυμα τα τελευταία 40 χρόνια και αποτέλεσε πράγματι τον σταθερότερο και ειλικρινέστερο φίλο του. Έναν άνθρωπο με τον οποίο η συνεργασία ήταν πάντοτε αγαστή, πάντοτε γόνιμη, πάντοτε ειλικρινής, πάντοτε εξαιρετική. Και είναι για όλα τα μέλη του Ινστιτούτου, για όλους τους συνεργάτες του Ινστιτούτου, αυτή η απώλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη και η θλίψη πάρα πολύ μεγάλη επίσης. Μέσα στην κατάμεστη εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το όνομα του Χρήστου Τσολάκη ακούστηκε πολλές φορές και κάθε φορά όλοι όσοι τον έζησαν αναπολούσαν τις ωραίες στιγμές και τα κέρια λόγια του για το ελληνικό σχολείο, το μαθητή, το δάσκαλο, τη συνείδηση του λόγου. Ο Χρήστος Τσολάκης ήταν ο δάσκαλος της γλώσσας, της παιδείας και του ήθους, προπαντός του ήθους. Ως δημοσιογράφος τον τιμώ ιδιαίτερα, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ στο κλάδο μας με το να κάνει μαθήματα γλώσσας και έκφρασης. Γενικότερα όμως ήταν ένας οραματιστής και ένας μεγάλος του δημοτικισμού και της παιδείας μας. Ο Χρήστος Τσολάκης ήταν από τους επιφανέστερους σύγχρονους Έλληνες πανεπιστημιακούς δασκάλους. Η ελληνική γλώσσα ήταν το μεγάλο του πάθος. Σε ολόκληρη τη ζωή του αγωνίστηκε για τον δημοτικισμό και τις αξίες της παιδαγωγικής επιστήμης. Συγκρούστηκε για τις απόψεις που πρέσβευε με απειρχιωμένες αντιλήψεις, αγωνιζόταν για την ελευθερία του λόγου, δίδαξε νεότερους δασκάλους με ήθος και συνέπεια και άφησε πίσω του ισχυρή πνευματική παρακαταθήκη. Είναι μία από τις μεγαλύτερες απώλειες της ελληνικής γραμματείας, η απώλεια του Χρήστου Τσολάκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ή θα ξαναυπάρξει τέτοιος σπουδαίος παιδαγωγός. Ευτυχώς δίδαξε πάρα πολλούς δασκάλους και νέους δασκάλους. Ευτυχώς έχει αφήσει από πίσω του ένα τεράστιο έργο που φαντάζομαι ότι θα βρεθούν κάποιοι συνεχιστές. Είμαστε πραγματικά συντετριμμένοι. Με το θάνατο του Χρήστου Τσολάκη χάνεται ένας πραγματικά ολόκληρος κόσμος. Ένας κόσμος που αφορά την εκπαίδευση, την ελληνική γλώσσα, την παράδοση, την φιλία, την επιστήμη και κυρίως την ανθρώπινη προσέγγιση. Γιατί πάνω απ' όλα ο Χρήστος δεν ήταν ο κορυφαίος, ο σημαντικότερος αυτή την εποχή εκπαιδευτικός, δάσκαλος, επιστήμονας, ακαδημαϊκός. Ήταν και ένας φίλος, όπου με το επικοινωνιακό του χάρισμα, πέρα από τον ωραίο χειρισμό της γλώσσας, είχε και τον τρόπο να ξεκλειδώνει τις καρδιές. Ο Χρήστος Τσολάκης ανήκε στην κατηγορία των ωραίων Ελλήνων, των δασκάλων με όραμα, με έμπνευση, με καθαρή αγάπη για τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που η εκκλησία και ο προάβλιος χώρος ήταν κατάμεστος από μαθητές του και συναδέλφους που σίγουρα κάτι πήραν από τη δική του φλόγα. Το όνομά μου είναι Παπαλάμπρου Λάμπρος. Είμαστε η πρώτη φουρνιά που έκανε μάθημα ο κύριος Τσολάκης το 1962, πριν 50 χρόνια ακριβώς. Μας έμεινε η ρίση του το πνεύμα και στο χώμα λάμπει και σήμερα η Ελλάδα θρηνεί έναν άνθρωπο των γραμμάτων ο οποίος δύσκολα θα ξαναφανεί για την Ελλάδα. Είναι μια μεγάλη απώλεια, θα έλεγα, για τη Θεσσαλονίκη ολόκληρη. Και αυτό το τονίζω ιδιαίτερα στην μια εποχή δύσκολη σαν τη σημερινή, γιατί αυτή την εποχή αυτό που χρειαζόμαστε είναι κυρίως άνθρωποι που να έχουν το ήθος, τους πνευματικούς προβληματισμούς, τις αξίες τις οποίες αντιπροσώπευε ο Χρήστος Τσολάκης. Αυτός ο νυφάλιος, ο ωραίος επιστήμονας, ο δάσκαλος, ήταν το ανάχωμα απέναντι στους ημιμαθείς, ανελλήνιστους, όλους αυτούς που πιστεύουν ότι
αμήνονται για τη γλώσσα καταστρέφοντάς την. Μία λέξη για τη δασκάλα και για σας και για μένα. Ναι. Θα έγραφα τη λέξη παιδεία όπως πρέπει να την εννοούμε, και παιδεία είναι η πραγμάτωση της ανώτερης φύσης του ανθρώπου. Ο Χρήστος Τσολάκης θα μείνει στα ελληνικά γράμματα ως ένας σπάνιος παιδαγωγός που αγωνίστηκε πρωτίστως για την αγωγή της ψυχής, για την καλλιέργεια του χαρακτήρα, για την κατήσχηση του ονείρου κάθε παιδιού και κάθε ελεύθερου ανθρώπου.